Μετά την επίτευξη συμφωνίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχουμε το προνόμιο να φιλοξενούμε απόψε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να σας καλωσορίσουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Να καλωσορίσω και δύο καλούς συναδέλφους που θα συμμετέχουν, κυρίες και κύριοι, με την εμπειρία τους και τη γνώση τους στην απόψινή συζήτηση. Και είναι ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Καλησπέρα. Και ο Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των Συντακτών και των 984. Νομίζω ότι δεν θα έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε με αυτή τη συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι και όλοι την χαρακτηρίζουν ιστορική. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε, με το ότι πήρατε αυτή την πρωτοβουλία μετά και την κυβερνητική αλλαγή στα Σκόπια να διαπραγματευτείτε για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας. Καταλήξατε σε συμφωνία, κάπου πετύχατε τους στόχους σας, κάπου υποχωρήσατε. Συμβιβαστήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, με αυτή τη συμφωνία? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ευτυχής και τυχερός συνάμα, διότι είχα τη συγκυρία, την ευτική συγκυρία να είμαι πρωθυπουργός σε μια στιγμή που στη γειτονική χώρα υπήρξε μια σημαντική πολιτική αλλαγή. Μια σημαντική πολιτική αλλαγή που έδωσε τη δυνατότητα σε μένα και στον πρωθυπουργό Ζάεφ να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική, επίμονη και επίπονη προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια, εδώ και 6 μήνες, προκειμένου να λύσουμε διαφορές δεκαετιών. Ένα θέμα που ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική εδώ και 26 χρόνια. Ένα θέμα υπαρκτό πάνω από 70 χρόνια όμως. Και προσπαθήσαμε να το λύσουμε με σεβασμό ο ένας απέναντι στις αξίες του αλουνού, απέναντι στις βασικές γραμμές του αλουνού, απέναντι στην αξιοπρέπεια του αλουνού. Και νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε μια συμφωνία που από όλους χαρακτηρίζεται ιστορική. Έχει βεβαίως μπροστά της δρόμο για να υλοποιηθεί. Το κρίσιμο θέμα από εδώ και πέρα είναι το αν η άλλη πλευρά θα πετύχει όλα όσα προβλέπει η συμφωνία το επόμενο διάστημα, το δημοψήφισμα, τη συνταγματική αλλαγή. Αλλά πιστεύω ότι δημιουργούμε ένα πολύ σημαντικό momentum για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, να νικήσουμε εκατέρωθεν τους εμπόρους πατριωτισμού που υπάρχουν και στις δύο πλευρές. Είναι μια συμφωνία η οποία αποκηρύσσει τον αλυτρωτισμό. Είναι μια συμφωνία η οποία, γιατί αναφερθήκατε στη λέξη συμβιβασμός, θέλαμε να είναι βιώσιμη συμφωνία, δεν θέλαμε να ταπεινώσουμε τους εταίρους μας. Δεν θέλουμε να έχουμε γείτονες οι οποίοι αισθάνονται ταπεινωμένοι. Δεν είναι η συμφωνία των Βερσαλιών. Οι Βερσαλίες, ως γνωστόν, ήταν αποτέλεσμα πολεμικής σύγκρουσης και οδήγησαν σε νέο, ακόμα μεγαλύτερο πόλεμο. Αλλά είναι μια συμφωνία η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη, η οποία το κυριότερο σε ό,τι μας αφορά είναι ταυτόσιμη με την εθνική θέση και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εδώ και πλέον περισσότερα από 20 χρόνια, έχουν τεθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, ξεκίνησαν από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ακολούθως βεβαίως Κώστα Σιμίτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και αναφέρομαι στις βασικές προϋποθέσεις αυτού που όλοι ονομάζουμε εθνική γραμμή, που είναι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες, με συνταγματική αλλαγή που αυτό το κατοχυρώνει. Αλλά νομίζω ότι, και κλείνω έτσι αυτή την αρχική μου τοποθέτηση, το σημαντικότερο για μας είναι πως είναι μια συμφωνία που αποκηρύσσει τον αλυτρωτισμό και διασφαλίζει, κατοχυρώνει την πολιτισμική μας κληρονομιά και την ιστορία μας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί, κύριε Αγνωστοπούλου, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν για 26 και πλέον χρόνια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και δικαίως αισθάνονται όχι απειλή από μια μικρή χώρα γειτονική όπως είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά αισθάνονται θυμό, είναι διότι κάποιοι επιχείρησαν να οικειοποιηθούν ίσως ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να έχει ένας λαός, που είναι η ιστορία του και η πολιτιστική του κληρονομιά. Και εγώ αισθάνομαι ότι πλέον με αυτή την συμφωνία διασφαλίζουμε, παίρνουμε πίσω, έρουμε οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας μας. Διότι η ψυχή μας είναι η ιστορία μας. Όχι το όνομα που προσδιορίζει τη γεωγραφία,
αλλά η ιστορία μας. Και αυτή η συμφωνία κατοχυρώνει πλήρως την πολιτισμική κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου, και την κατοχυρώνει ως ελληνική πολιτισμική κληρονομιά. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι μένει να δούμε τι θα γίνει, θα εξαρτηθεί από τη γείτονα, αν θα προχωρήσει, υπάρχει δρόμος, εν πάση περιπτώσει, για αυτή τη συμφωνία. Ωστόσο, παράγει αποτελέσματα. Τι θα γίνει αν ανάβει το πράσινο φως στη γείτονα και κάποια στιγμή έρθει στη Βουλή και υπάρξει κόκκινο φως από εμάς? Κάθε διμερής διεθνής συμφωνία τίθεται σε ισχύ άμα την κύρωσή της και από τις δύο πλευρές. Εμείς λοιπόν θα υπογράψουμε μία συμφωνία, οι Υπουργοί των Εξωτερικών θα υπογράψουν μία συμφωνία, η οποία όμως δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μονάχα όταν και μόνο όταν κυρωθεί και από τις δύο πλευρές. Η ίδια η συμφωνία προβλέπει ότι η υποχρέωση άμεσης κύρωσης έχει η πλευρά των γειτόνων μας. Ακολούθως η πλευρά των γειτόνων μας πρέπει να περάσει όντως μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, μεταξύ άλλων και το δημοψήφισμα, καθώς έτσι έχουν αποφασίσει και ορθώς, διότι αφορά τη μετονομασία τους ουσιαστικά. Ακολούθως τη συνταγματική αλλαγή, μια διαδικασία που το ίδιο το Σύνταγμά τους προβλέπει μεγάλη πλειοψηφία των 2/3. Στο Σύνταγμά τους δεν θα αλλάξουν μονάχα τη συνταγματική τους ονομασία, θα αλλάξουν και θα απαλείψουν και κάθε έκφραση αλυτρωτισμού από το προήμιο, από το εδάφιο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην πιθανή ύπαρξη μειονοτήτων. Θα το προσαρμόσουν απολύτως με την έννοια της διασποράς, της ομογένειας, έτσι όπως είναι και στο δικό μας Σύνταγμα, αυτό έχουμε συμφωνήσει. Και από ένα άλλο σημείο που υπάρχει μια υπόνοια σοβαρή και ένα σπέρμα σοβαρό αλυτρωτισμού και αφορά τα σύνορα. Αφού λοιπόν προχωρήσουν στην συνταγματική αναθεώρηση, τότε θα έρθουμε εμείς και την ολοκληρώσουμε επιτυχώς να κυρώσουμε τη συμφωνία στην Ελληνική Βουλή και να τη θέσουμε σε ισχύ. Και μόνο όταν τεθεί σε ισχύ θα υπάρχουν βεβαίως οι υποχρεώσεις σε διεθνές επίπεδο και από τη δική μας πλευρά. Μέχρι τότε η δική μας υποχρέωση, άμα την υπογραφή της συμφωνίας και μέχρι την κύρωσή της από την Ελληνική Βουλή, η υποχρέωση της χώρας είναι να δείξει καλή πίστη στην υλοποίηση, στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Δηλαδή να την φέρει, άμα τη εκπληρωθούν οι άλλες υποχρεώσεις που η ίδια συμφωνία προβλέπει της άλλης πλευράς, δηλαδή οι υποχρεώσεις, να τη φέρει προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Αν δεν τα καταφέρει, λέτε. Προφανώς, αν δεν κυρωθεί είτε από την Βουλή των γειτόνων μας, είτε αν μία από τις προϋποθέσεις που η συμφωνία προβλέπει δεν εκπληρωθεί, χαθεί το δημοψήφισμα ή χαθεί η πλειοψηφία των 2/3 για τη συνταγματική αλλαγή, δυστυχώς η συμφωνία θα ακυρωθεί. Έτσι είναι. Οι συμφωνίες όλες που έχουν όρους αυτό ακριβώς προβλέπουν. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και πιστεύω ότι αν η άλλη πλευρά κάνει το μεγάλο βήμα, τότε στην Ελληνική Βουλή όχι απλά θα επικυρωθεί, αλλά θα επικυρωθεί από μια μεγάλη πατριωτική, δημοκρατική, προοδευτική πλειοψηφία. Και βεβαίως δεν ξέρω τι θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Είμαι όμως απολύτως σίγουρος πως εάν αφήνονταν ελεύθεροι να ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές, οι περισσότεροι ίσως να ψήφιζαν υπέρ. Αλέξη. Κύριε Πρόεδρε, χθες σας άκουσα στο διάγγελμα και διάβασα και προσεκτικά ένα non-paper το οποίο είχατε δώσει. Λέγατε λοιπόν εκεί ότι ουσιαστικά θα αναγνωριστεί η δημοκρατία των Σκοπίων, να την πω έτσι, ως Σεβέρνα Μακεντόνσκα. Έψαξα στο σημερινό κείμενο της συμφωνίας, δεν είχα πολλές ώρες να διαβάσω, αλλά όσο το έψαξα πολύ καλά, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Παντού αναφέρεται ως δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα, τι σημαίνει αυτό που είπατε? Δεν μου κολλάει εμένα με τη συμφωνία που εγώ διάβασα. Ακούσατε προσεκτικά το διάγγελμα μου χθες? Νομίζω πολύ. Αναφέρθηκα λοιπόν στην απόφαση των γειτόνων μας να μετονομάσουν τη συνταγματική, να μετονομαστούν, να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία από Δημοκρατία της Μακεδονίας σε Σεβέρνα Μακεδόνια στη γλώσσα τους, Βόρεια Μακεδονία στην ελληνική, North Macedonia στην αγγλική
και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις 190 γλώσσες που υπάρχουν στον κόσμο για το πώς αλλιώς προφέρεται το Βόρεια. Αναφέρεστε μάλλον όχι σε λάθος ή σε αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που παγώ και σε αυτά που αναγράφεται στη συμφωνία, αλλά σε όσα πράγματι είχαν ακουστεί και γραφτεί το προηγούμενο διάστημα για την πιθανότητα να είναι αμετάφραστη η ονομασία των γειτόνων μας. Δεν είναι αμετάφραστη, μεταφράζεται. Εν τούτες είναι στη διακριτική ευκαιρία της κάθε χώρας και κυρίως της Ελλάδας, αν θα την αναφέρει ως στη γλώσσα της ή στη γλώσσα των γειτόνων μας. Αλλά επιτρέψτε με εδώ να σας πω μια δική μου άποψη και δική μου θέση, την οποία την εξέφρασα και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και στον Υπουργό Εξωτερικών που έχει τη μεγάλη ευθύνη αυτής της πολύ δύσκολης διαπραγματευτικής προσπάθειας και που του αξίζουν και συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που έκανε. Απλώς κύριε Πρόεδρε, πριν πείτε αυτό, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να το καταλάβω. Ναι. Εσείς λέτε ότι εμείς ως Ελλάδα θα τους αναγνωρίσουμε ως Σεβέρνα Μακεδόνια, αν το λέω σωστά. Οι υπόλοιπες χώρες ως North Macedonia, Βόρεια Μακεδονία. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε τη διακριτική ευκαιρία να τους αναφέρουμε είτε ως Βόρεια Μακεδονία είτε ως Σεβέρνα Μακεδονία. Τώρα να σας πω εγώ την άποψή μου. Αυτό δεν είναι διπλή ονομασία επί της ουσίας. Όχι, δεν είναι διπλή ονομασία. Είναι οι γείτονές μας, στη γλώσσα τους, αναγράφονται, λέγονται με την ονομασία Σεβέρνα Μακεδονία. Δεν είναι μετάφραστο, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα μιας τρίτης χώρας. Το Μοντενέγκρο, Μαυροβούνιο. Μπορούμε να το λέμε Μοντενέγκρο, μπορούμε να το λέμε και Μαυροβούνιο. Και άλλες χώρες μπορεί να έχουν αυτή την... Αλλά η δική μου η άποψη και η πεποίθηση είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Διότι εγώ θεωρώ ότι είναι μια σημαντική κατάκτηση το Βόρεια δίπλα στο Μακεδονία που μέχρι σήμερα αναγνωρίζουν 140 χώρες όλο τον κόσμο. Διότι είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, διότι είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε, δεν είναι εθνοτικός προσδιορισμός. Συνεπώς, κύριε Βαχελά, αν με ρωτάτε, ναι, ήμουν εναντίον και έπαιξε ρόλο αυτό της αμετάφραστης ονομασίας. Γιατί? Γιατί αν καταλήγαμε σε μια συμφωνία όπου θα λέγαμε αμετάφραστο, δηλαδή οι Εγγλέζοι να λένε Σεβέρνα Μακεδονία, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, όλοι Σεβέρνα Μακεδονία. Ξέρετε κάτι, η γλώσσα, η δύσχρηστη ονομασία, γιατί η γλώσσα στο τέλος εκδικείται, όλοι θα μένανε στο Μακεδονία, στο Μακεδονία. Όπως κακά τα ψέματα, ας μην βάζουμε Μακεδόν, το κεφάλι Μακεδονία, να λέμε πάλι στη Μακεδονία θα μείνουν. Δεν θα έλεγε κανένα Σεβέρνα. Δεν θα έλεγε κανένα. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, να μην μπει κανένα, να μην την μετονομάσουν και να μην τον ονομάζουν όλοι ως North Macedonia, ως Βόρεια Μακεδονία. Όπως δεν υπάρχει κανείς, για παράδειγμα, που θα αποκαλεί τους Νοτιοαφρικανούς Αφρικανούς, τη Νότια Αφρική μάλλον Αφρική, έτσι και τώρα η χρήση της γλώσσας, διότι επαναλαμβάνω, οι δύσχριστοι όροι απαλήφονται από την ίδια την καθημερινή χρήση. Στη χρήση λοιπόν της γλώσσας, εάν, αυτή είναι η εκτίμησή μου και την καταθέτω και δημόσια, επιμέναμε σε κάτι που κατά την άποψή μου δεν είχε κανένα ιδιαίτερο νόημα, παρά ίσως ενδεχομένως την δική μας απόπειρα να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ουσιαστικά και κατάματα, αν επιμέναμε σε αυτό, στην αμετάφραστη δηλαδή ονομασία, θα αντιμετωπίζαμε πολύ γρήγορα, αργά ή γρήγορα μάλλον, αυτό το πρόβλημα. Εγώ θέλω, κύριε Βαχελά, να δείτε χθες το διεθνή τύπο. Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η βασική είδηση, ξέρετε ποια ήτανε? Η βασική είδηση δεν ήτανε ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Φύρομη, ήτανε η Μακεδονία συμφώνησε με την Ελλάδα να μετονομαστεί σε Βόρεια Μακεδονία. Αυτή ήταν η είδηση, η βασική είδηση, η κύρια είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, θέλαμε να έχουμε ένα ταμπού. Διότι και εμείς εδώ, που φυσικά δεν ήμασταν από τις 140 χώρες που την αναγνωρίζαμε ως Μακεδονία, αλλά την αναγνωρίζαμε ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ως Μακεδονία δηλαδή. Αλλά βάζαμε πιο πριν το πρώην Γιουγκοσλαβική. Το πρώην πήγαινε στο Γιουγκοσλαβική.
δεν ήταν ανάμεσα στο Δημοκρατία και στο Μακεδονία κάποια φράση, προσδιορισμός γεωγραφικός που να ξεχωρίζει την Μακεδονία με την ιστορία της, με την παράδοσή της, με την πολιτιστική της κληρονομιά από το κράτος, το βόρειο γειτονικό κράτος. Άρα λοιπόν, ας μην προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα ουσίας με τεχνάσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία επωφελής για τη χώρα, επωφελής για την περιοχή, αντιμετωπίζει όλα τα αιτήματα που κατά καιρούς έχουν τεθεί από τη δική μας πλευρά, τον γεωγραφικό προσδιορισμό δίπλα από τη λέξη Μακεδονία. Είναι μια συμφωνία που με δύο λόγια μας δίνει πράγματα. Μας κατηγορούν από την αρχή της διαπραγμάτευσης πάρα πολύ. Άλλοι βεβαίως εσκεμμένα με δόλο, άλλοι προφανώς από ευαισθησία. Και δεν θέλω να κατατάξω όλους όσους μας κατηγορούν στην κατηγορία των, όπως είπα πιο πριν, επαγγελματιών ή εμπόρων πατριωτισμού. Όμως μας κατηγορούν πολύ λοιπόν ότι πάμε να παραδώσουμε. Εγώ από αυτή τη συμφωνία, την οποία την έχετε όλοι σας και φαντάζομαι την έχετε διαβάσει και την μεταφράσαμε και στα ελληνικά και τη δώσαμε σήμερα στη δημοσιότητα και σε όλα τα κόμματα, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν βλέπω να δίνουμε κάτι. Βλέπω μόνο να παίρνουμε. Δίνετε την εθνότητα και τη γλώσσα, βεβαίως. Να το συζητήσουμε. Από πού προκύπτει, σε ποιο σημείο, υπάρχει κάποιο σημείο της συμφωνίας που λέει αναγνωρίζει Macedonian Nation. Όχι Nation. Μακεδονικό έθνος. Το λέει πολύ καθαρά. Μακεδονικό έθνος αναγνωρίζει. Και η υπήκοη λέει θα είναι Μασιντόνια, δηλαδή Μακεδόνες. Άλλο εθνότητα, άλλο υπηκότητα και εθνικότητα. Έτσι, να τα ξεχωρίσουμε. Βεβαίως. Διότι και οι λέξεις έχουν τη χρήση τους. Οι πολίτες της Βορείου Κορέας είναι Βορειοκοράτες. Άρα οι πολίτες Βορείου Μακεδονίας είναι Βορειομακεδόνες. Εδώ διαβάζω τους Μακεδόνες. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Μιας και θίξατε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το οποίο κάνει αυτή η συμφωνία και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, είναι να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα λαών τρίτων χωρών στον αυτοπροσδιορισμό τους. Του λαού του γειτονικού στον αυτοπροσδιορισμό του. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, κύριο Παχελά? Αντιτίθεται στις ίδιες καταστατικές αρχές στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να τους απαγορεύσουμε να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, Μακεδόνες και λένε αυτοί? Όμως, αυτό που κάνει η συμφωνία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έρχεται με το άρθρο 7 και λέει ότι όπου χρησιμοποιούν αυτή τον όρο Μακεδόνσκι, δεν εννοούν την ιστορία της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, η οποία είναι η ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας, του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Δεν εννοούν τη δική μας πολιτισμική κληρονομιά, αλλά εννοούν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της, γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και από τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά απέκτησε και εθνοτικά χαρακτηριστικά. Εμείς δεν θα τους πούμε ποτέ Μακεδόνες. Εμείς θα τους ονομάζουμε Σλάβο Μακεδόνες. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η συμφωνία. Δεν έχει, ξέρετε, τι σου λέμε εμείς. Πώς να ονομάζουμε. Αλλά πώς ονομάζουν οι υπόλοιποι. Α, μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε. Έρχεται λοιπόν η ίδια συμφωνία και τι λέει? Ότι σε ό,τι αφορά την υπηκότητά τους, εκεί που μέχρι σήμερα σε όλη την Ιφίλιο κυκλοφορούσαν με ταξιδιωτικά έγγραφα στα οποία έγραφαν Macedonian, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορούν με ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία θα γράφουν Macedonia, παύλα, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό δεν είναι ότι δώσαμε, κάτι πήραμε και εδώ. Πήραμε μια σημαντική αλλαγή. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, ότι αναγνωρίσαμε έθνος Μακεδονικό. Δεν αναγνωρίσαμε έθνος Μακεδονικό. Δεν αναγνωρίζει αυτή η συμφωνία έθνος Μακεδονικό. Αναγνωρίζει βεβαίως το δικαίωμά τους στον αυτοπροσδιορισμό. Βεβαίως είναι δικαίωμά τους, δεν μπορούμε να τους το στερήσουμε. Και σέβεται την ταυτότητα που έχουν καλλιεργήσει και έχουν δημιουργήσει. Σέβεται την ταυτότητά τους. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ταπεινωτική συνθήκη Βερσαλιών. Είναι μια συμφωνία. Και γιατί δεν είναι? Ακόμα και αν μπορούσαμε, δεν θα θέλαμε. Γιατί δεν θα ήταν βιώσιμη. Μισό λεπτό. Επειδή πήγαμε τώρα στη συμφωνία, να γυρίσουμε λίγο στην αρχική φάση. Έχω την εντύπωση. Άλλωστε, θα έχουμε χρόνο να πούμε, γιατί είναι και άλλα
Έχω την εντύπωση, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι ο κύριος Ζάεφ το προηγούμενο διάστημα υπέστη ό,τι είχατε υποστήσει στο πρώτο πεντάμινο του 2015. Από πιέσεις εννοώ. Δεν ξέρω στο μυαλό του κύριου Ζάεφ ποιο ρόλο παίζατε εσείς. Αν είστε ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Μοσκοβισή ή ο κύριος Ολάν. Προφανώς έχετε ακούσει τη θεωρία που διακινείται ότι επιταχύνατε και οι δύο, και εσείς και ο κύριος Ζάεφ, την συμφωνία, γιατί πήρατε ανταλλάγματα σε άλλα μέτωπα. Ο κύριος Ζάεφ κάποια δισεκατομμύρια από την κυρία Μέρκελ, την οποία θα επισκεφθεί αύριο μεθαύριο, και εσείς κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για το χρέος. Και εγώ ξέρω κάποιες ιστορίες με εξωγήινους που εμφανίζονται στον ημιτό. Αλλά τώρα δεν έχει κανένα νόημα, τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εντάξει, θεωρίες συνωμοσίας θα υπάρξουν πολλές το επόμενο διάστημα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ακούστε, κύριε Παπά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τόσο εγώ, όσο και ο ομολογός μου, ο κύριος Ζάεφ, αυτό το διάστημα δώσαμε μια σκληρή μάχη. Ο καθένας στη χώρα του. Να υπερβούμε κατεστημένες προκαταλήψεις, ιδεοληψίες, αλλά και μια οργανωμένη προσπάθεια εμπόρων πατριωτισμού, επαναλαμβάνω, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία που θεωρούμε, πιστεύουμε, είναι προς όφελος των λαών μας. Γιατί αυτό πιστεύουμε και οι δυο, ότι είναι ο αληθινός πατριωτισμός. Έβλεπα χθες τη θλιβερή δήλωση και στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την αντίστοιχα θλιβερή δήλωση και στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αν αλλάζανε τα κείμενα των δηλώσεων, δεν θα υπήρχε καμία διαφορά. Ακριβώς τα ίδια είπανε. Εθνική ταπείνωση, εθνική υποχώρηση. Ναι. Έβλεπα σήμερα τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Ιβάνοφ. Αν αλλάζανε, τα ίδια ακριβώς. Και τι συνειδητοποιώ. Αν πιστέψουμε και τους μεν και τους δε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι και οι μεν και οι δε λένε τι, ότι συνθηκολογήσαμε, λένε. Και αυτοί και εμείς εδώ. Πώς γίνεται να έχουν συνθηκολογήσει και οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, γίνεται? Δεν έχουμε καμία συνθηκολόγηση, αυτό το οποίο έχουμε, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Αυτό που έχουμε και είναι φανερό, ότι έχουμε μια παράταξη, μια αντίληψη, μια σκέψη πολιτική. Η παράταξη αυτή η οποία αρέσκεται στις φωνασκίες, στην πατριδοκαπηλεία, στον εθνικισμό, να αφήνει όμως τις εκκρεμότητες ως έχουν, να μην προχωράει. Αυτή είναι η παράταξη της ακραίας δεξιάς, της ακροδεξιάς, της βαθιάς συντηρητικής δεξιάς και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, ναι, της Μακεδονίας και στην Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο κυβερνήσεις που προσπαθούν να κάνουν βήματα, που προσπαθούν να λύσουν τις πληγές του παρελθόντος με αξιοπρέπεια για τους λαούς τους. Εγώ αισθάνομαι περήφανος και αξιοπρεπής, διότι αυτή η συμφωνία παίρνει πίσω την ιστορία μας. Διότι αυτή η συμφωνία προβλέπει, κύριε Παπά, ότι εντός 6 μηνών οι γείτονες θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση όλων των μνημείων και αγαλμάτων που ο ακροδεξιός Γκρουεύσκι γέμισε τα Σκόπια και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Φίλιππο, την Ολυμπιάδα, που είναι δικά μας. Ναι, είναι δικά μας. Είπατε για δύο κυβερνήσεις. Και ξέρετε κάτι, για την κυβέρνηση... πώς θα τα αποκαταστήσει? Θα βάλουν πλακέτες παντού. Σήμερα διάβαζα τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης της Πουγουδουμού, όπου έλεγε ότι όχι, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν θα το γυρίσουμε, αλλά θα βάλουμε μια πλακέτα που θα λέει ότι δεν είναι ο έφηπος πολεμιστής, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος της αρχαίας ελληνικής περιόδου και είναι ένα άγαλμα προς τιμή της φιλίας και της συνεργασίας των δύο λαών. Ωραία. Αυτή είπατε είναι για... μια είπατε για ιστορική εξέλιξη. Η κυβέρνηση της Φιρόμ είναι συμπαγής. Η δική σας κυβέρνηση όμως δεν είναι συμπαγής. Γιατί ο κυβερνητικός εταίρος σας, η ΑΝΕΛ δηλαδή, ο πρόεδρος του, είπε ότι δεν θα ψηφίσει καμία συμφωνία που έχει το όνομα Μακεδονία ή παραγωγό του, και δύο βουλευτές των ΑΝΕΛ σήμερα, ο ένας είπε ότι πρόκειται για έγκλημα, ο άλλος είπε ότι πρόκειται για εθνική ήττα. Με αυτούς συγκυβερνάτε όμως. Κύριε Παπά, θέλω να σας μιλήσω πολύ ειλικρινά και να σας πω ότι η προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ δεν προέβλεπε, όπως και δεν θα μπορούσε να προβλέπει, ότι θα υπάρξει μια τέτοια σημαντική εξέλιξη πολιτικής αλλαγής στη γείτονα χώρα. Το 2015 έγινε, όπου θα μας έφερνε μπροστά στη δυνατότητα μιας πάρα πολύ σημαντικής συμφωνίας. Ως εκ τούτου,
το θέμα αυτό δεν αποτελούσε ένα από τα βασικά θέματα της προγραμματικής μας συνεννόησης. Οι βασικές γραμμές της προγραμματικής μας συνεννόησης ήταν να σταματήσει η καταστροφή στη χώρα, να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να σταματήσει το πλιάτσικο στη χώρα. Η διαφθορά, η διαπλοκή, η ρεμούλα, οι μίζες, αυτή ήταν η βασική μας κατεύθυνση. Όταν βεβαίως, όταν εγώ έκανα τις προγραμματικές δηλώσεις, αναφέρθηκα στο θέμα, επαναλαμβάνοντας την πάγια εθνική θέση. Σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, γεωγραφικός προσδιορισμός. Ο Πάνος ο Καμένος δεν έδωσε σημασία, το είδε, το άκουσε, δεν έδωσε σημασία. Γιατί δεν πίστευε ότι μπορεί να λυθεί. Ακριβώς διότι δεν υπήρχε ορίζοντας λύσεις και δεν θεωρούσε ότι είναι από τα μείζοντα ζητήματα. Εν τούτης όμως εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ο Πάνος ο Καμένος έχει μια θέση και στάση αρχής, την οποία δεν του ζητώ να την αλλάξει. Δεν του ζητώ να αλλάξει τις βασικές, τα βασικά χαρακτηριστικά αξιακά που έχει ο ίδιος. Του ζητώ όμως ως υπεύθυνος υπουργός μιας κυβέρνησης που κρατάει πατριωτική στάση, αυτό να το αναγνωρίσει και να μην θέσει σε κίνδυνο τη διακυβέρνηση, την πορεία της χώρας, στην κατεύθυνση μάλιστα στην κρίσιμη αυτή που είμαστε πολύ κοντά να εκπληρώσουμε έναν από τους βασικούς στόχους αυτής της συνεργασίας. Ναι, γι' αυτό ο Πάνος Καμένος, και γι' αυτό ο Πάνος Καμένος, έτσι, θα κρατήσει τη θέση και τη στάση του, μου το έχει δηλώσει, αν έρθει, αν καταφέρει η άλλη πλευρά να περάσει τις δύσκολες σκόπελες που έχει μπροστά της, για τους οποίους εγώ θα ήμουν ευτυχής αν το καταφέρει και θα βοηθήσω όσο μπορώ για να το καταφέρει, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή και ο Πάνος Καμένος θα τηρήσει τη στάση αρχών. Δηλαδή, δεν θα την υπερψηφίσει. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συμφωνία όταν έρθει στην Ελληνική Βουλή δεν θα έχει Καμένος, χαρακτηριστικά ψήφου εμπιστοσύνης. Εν τούτης, ο Πάνος Καμένος έχει τις αρχές και τις αξίες του, αλλά δεν είναι έμπορος πατριωτισμού. Δεν θα ρίξει την κυβέρνηση για να κάνει πολιτική καριέρα, όπως έκανε ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όμως ναι. Εδώ και η αξιωματική αντιπολίτευση βάζει ένα θέμα νομιμοποίησης αυτής της συμφωνίας. Γιατί δεν επιλέξατε να τη φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή ή να πάρετε την εξουσιοδότηση όπως κάνατε τον Ιούλιο του 2015. Δεν επιθυμείτε ένα εθνικό μέτωπο? Ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τη στάση του κ. Μητσοτάκη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που στο ζήτημα αυτό έχει επιδείξει, θα έλεγα, ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Ξεκίνησε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης τον Γενάρη, 9 Γενάρη ήταν η πρώτη του δήλωση, να λέει σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Όταν εγώ έκανα την πρώτη μου συνέντευξη στο Έθνος στις 20 Γενάρη, έβαλα μέσα τη βασική γραμμή που κρατήσαμε στο τέλος της διαπραγμάτευσης, που ήταν και συνταγματική αλλαγή. Αυτό βεβαίως δεν ήταν στους τίτλους της συνέντευξης, αλλά άμα ανατρέξετε σε αυτή, εσείς που έχετε και ενδιαφέρον στα ντοκουμέντα τα ιστορικά, θα το δείτε. Ακολούθως λοιπόν άρχισε να βάζει και ο κ. Μητσοτάκης τη συνταγματική αλλαγή ως βασική προϋπόθεση, γιατί δεν πίστευε ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε μια συμφωνία η οποία θα το έχει. Όταν κατάλαβε ότι το βάζουμε κι εμείς στη διαπραγμάτευση, άρχισε να με εγκαλεί εμένα ότι δήθεν, ενώ το είχα πει εγώ πρώτος, τον ακολουθώ εγώ. Μετά όμως ήρθαν τα συλλαλητήρια. Και όταν ήρθαν τα συλλαλητήρια, ο κ. Μητσοτάκης συνειδητοποίησε ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσει μια στάση βάσει των αρχών του, των πιστεύων του και των ιδεών του, γιατί δεν πιστεύω ότι τα πιστεύει αυτά που λέει τώρα, αλλά μια στάση που θα εξυπηρετεί τα στενά κομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει μια έντονη τάση ακροδεξιά στο εσωτερικό της και πράγματι θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε μια έντιμη ως προς τις ιδέες του στάση και υποφελίες προς τη χώρα, λέω εγώ, θα αντιμετώπιζε όντως έντονα σωκομματικά προβλήματα. Και άρχισε να λέει άλλα πράγματα. Όχι σύνθετη ονομασία, αλλά μια ονομασία που να συνάδει με το κοινό αίσθημα. Ποια είναι αυτή η αραγή? Προφανώς όχι με τον όρο Μακεδονία. Αργότερα, ότι ας μην το λύσουμε τώρα, ας το λύσουμε κάποια άλλη φορά. Δηλαδή, αν όχι τώρα που έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δείχνει διάθεση να το λύσει, πότε? Ποτέ προφανώς. Μετά όμως, όταν ο κ. Μητσοτάκης πήγαινε στο εξωτερικό, τα ξεχνούσε αυτά που έλεγε εδώ. Και έλεγε άλλα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
με αποκορύφωμα όσα είπε στη Σόφια που ήμουν και εγώ και βγήκα δείχνοντας την καλή μου θέληση και διάθεση, γιατί ακριβώς αντιλαμβάνομαι ότι εδώ δεν είναι μια κόντρα εσωτερική. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να κοιτάς το εσωτερικό της χώρας και τους σχετισμούς, το εθνικό συμφέρον. Και το χαιρέτησα. Και είπαμε βοηθάει αυτή η στάση και η θέση. Και μπράβο του. Μόλις όμως γύρισε πίσω, τα ξανάλαξε πάλι. Και τέσσερις μέρες μετά, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας πήγε και είπε δεν θα δεχτούμε ποτέ τον όρο Μακεδονία. Λίγες μέρες πριν την ενημέρωση, τις μέρες της Σόφιας μάλιστα, όταν εγώ ήμουν στη Σόφια, είχε βγει ο κ. Κουμουτσάκος και προφανώς έχοντας στο μυαλό του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουμε μια συμφωνία η οποία θα προβλέπει όλες οι αλλαγές και η συνταγματική αλλαγή πρώτα και μετά να κυρώσουμε εμείς, έβαλε τον πύχη εκεί και είπε μην τυχόν φέρετε συμφωνία που να μην προβλέπει ότι όλες οι αλλαγές πρώτα και μετά κύρωση στη Βουλή, στο τέλος η κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είχαν γραφτεί και στην εφημερίδα σας κύριε Παπά ότι είναι υπερβολικός ο κύριος Κουμουτσάκος, βάζει τον πύχη ψηλά γιατί δεν θέλει συμφωνία. Όταν είδε ότι φέρνουμε αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία με τον πύχη εκεί ψηλά, έρχεται τώρα και λέει όχι, πρέπει τώρα πριν υπογράψει να ψηφιστεί από τη Βουλή. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι στάση τζογαδόρου, πολιτική τζογαδόρου, αν αυτό δεν είναι ανεύθυνη στάση πάνω σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, πείτε μου εσείς τι είναι. Πάτε, κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε ειλικρινείς.